Τώρα συζητάμε την κύρωση μια συμφωνία τροποποίηση των όρων τη σύμβαση παραχώρηση και τη κατασκευή ενό μέρου του ε65 περίπου στα 32 χιλιόμετρα, για την ολοκλήρωση του έργου. Και μπορεί βεβαίω να μαλώνουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία για το ποιο ευθύνεται, για τη μη κατασκευή μέχρι τώρα του συγκεκριμένου έργου, αλλά επί της ουσίας και όχι μόνο και η Δημοκρατική Συμπαράταξη, επί της ουσίας λέω της κατασκευής του συγκεκριμένου έργου ως έργο εθνικής σημασίας και ως έργο προτεραιότητα συμφωνούν. Άλλωστε το δηλώσαν ότι θα το ψηφίσουν. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε τρία ζητήματα σε σχέση με τη σύμβαση. Το πρώτο, με βάση και τη συζήτηση που προηγήθηκε, θα θέλαμε από τη μεριά μας να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο χαρακτήρας του συγκεκριμένου έργου, γιατί όχι μόνο από τη συζήτηση που προηγήθηκε, αλλά έχει και ουσία αυτό το ζήτημα. Εσείς το χαρακτηρίζετε στην αιτιολογική έκθεση ως ένα έργο εθνικής σημασίας. Και άρα γι' αυτό πρέπει να προταχθεί η κατασκευή του. Έργο προτεραιότητας και εθνικής σημασίας όμως για ποιον κοπανάτε ένα εθνική σημασία και άρα πρόκειται για ένα έργο προτεραιότητα για όλου μα. Γι' αυτό λέτε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντάξει το συγκεκριμένο έργο στο διευρωπαϊκό δίκτυο. Και σε τελική ανάλυση, ποιο θα καθορίσει αν είναι έργο προτεραιότητα ή όχι και με ποια κριτήρια. Έχει λοιπόν σημασία να δούμε γιατί γίνονται αυτοί οι οδικοί άξονες. Είναι ή δεν είναι διακηρυγμένο στόχο τη κυβέρνηση και των άλλων κομμάτων τη αντιπολίτευση ότι η χώρα μα πρέπει να καταστεί διαμετακομιστικό κέντρο. Όπω βεβαίω και ενεργειακό κόμβο είναι. Αυτοί οι στόχοι όμω καμία μα καμία σχέση δεν έχουν με τα συμφέροντα του λαού. Υπηρετούν τι ανάγκε τη αστική τάξη, ντόπια και ξένη. Γι' αυτό αυτά τα οδικά δίκτυα συγχρηματοδοτούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσονται στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Οι οδικοί άξονες, τα μεγάλα δημόσια έργα μπορούν να συμβάλλουν στη διαδικασία ανάκαμψης της καπιταλιστικής οικονομίας. Και αυτό δεν το αμφισβητείτε. Αυτή όμως η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν έχει στο οπτικό της πεδίο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, αλλά έχει την εξασφάλιση των κερδών των μεγάλων κατασκευαστικών και γενικότερα των επιχειρηματικών ομίλων. Ο όρο ανάπτυξη, το έχουμε πει πολλέ φορέ, δεν είναι ουδέτερο. Αλλά έχει να κάνει με ποιο κάνει αυτή την ανάπτυξη και σε όφελο τίνο. Βεβαίω, χρειάζονται τα δημόσια έργα, ούτε συζήτηση. Όμω το πραγματικό ερώτημα και εδώ είναι δημόσια έργα για ποιον, για να, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκε τη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομήλων ή έργα τα οποία θα βασίζονται στη συνδυασμένη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Η άποψή μας λοιπόν είναι ότι όχι μόνο δεν είναι έργο προτεραιότητας για το λαό, για την ικανοποίηση των δικών του των σύγχρονων αναγκών, αλλά ότι τέτοια έργα ικανοποιούν μόνο τις ανάγκες της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Το δεύτερο που θέλω να υπογραμμίσω και αφορά το ρόλο του αστικού κράτους σε μια κατεύθυνση στήριξης των επιχειρηματικών και των κατασκευαστικών ομίλων. Και φαίνεται ξεκάθαρα από τα έργα τέτοιου χαρακτήρα. Τι λέτε με λίγα λόγια στην αιτιολογική έκθεση. Μας προέκυψε καπιταλιστική οικονομική κρίση. Έπεσαν οι κυκλοφοριακοί φόρτι και άρα τα έσοδα και τα κέρδη της κατασκευαστικής εταιρείας έπεσαν κατακόρυφα. Ταυτόχρονα, η έλλειψη ρευστότητας με την άνοδο του κόστου χρηματοδότηση λόγω τη κρίση, γιατί χτύπησε όπω λέτε και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει μεγαλύτερη δανειοδότηση του έργου. Με αποτέλεσμα τη διακοπή τη κατασκευή του. Ανεξάρτητα αν άκουσα τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι φταίνει η προηγούμενη. Στην αιτιολογική έκθεση αυτά επικαλείστε. Αυτά λέτε. Και τι κάνει τώρα το κράτο, παίρνοντα υπόψη αυτέ τι συνθήκε που δημιουργήθηκαν με βάση το ξέσπασμα της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Θα το πω με απλά λόγια για αυτούς που μας ακούν. Κοιτάξτε να δείτε, αναλαμβάνει από εδώ και πέρα το κράτος τη χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου με χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή με χρήματα του λαού. Για να προχωρήσει ένα έργο που είναι σε όφελος, όπως εξήγησα προηγούμενα, γενικότερα σε όφελος του κεφαλαίου, που προωθεί τους στόχους που έχει βάλει και η σημερινή κυβέρνηση για μετατροπή της χώρας σε διαμετακομιστικό κέντρο, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την κερδοφορία του κατασκευαστικού ομίλου, αλλά και γενικότερα των επιχειρηματικών ομίλων. Πόσα χρειάζονται για αυτό το έργο, με βάση την έκθεση του Γενικού Λογιστήριου, 350 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που κάνετε είναι να βάζετε αυτά τα λεφτά και του λέτε... 305, Είναι τι είπα. 305, συγγνώμη, 305. Πάρτε τα και βλέπουμε. Τι να δούμε δηλαδή. Και όταν τα έσοδα του αυτοκινητόδρομου καλύπτουν τις δαπάνες, αυτό θα δείτε. Αυτή είναι η τροποποίηση που κάνει. Καλύπτουν τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης, διασφαλίζουν τα κέρδη του κατασκευαστικού ομίλου και περισσεύει κάτι, τότε αυτά θα περάσουν στο δημόσιο. Αυτή είναι η τροποποίηση που προτείνεται, μαζί βεβαίως με κάποιες άλλες ρήτρες, σε βάρος του παραχωρησιούχο σε περίπτωση υπέρβαση τη προθεσμία κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. Άρα, οι όποιε τροποποιήσει στη σύμβαση παραχώρηση, το μόνο που διασφαλίζουν είναι τα συμφέροντα του κεφαλαίου και τίποτα περισσότερο. Εδώ τώρα, από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, ακούσαμε και το εξή παράδοξο. Καταφέραμε να συνεχιστούν όλα τα έργα που είχαν σταματήσει από τους προηγούμενους με κέρδος μάλιστα 700 εκατομμύρια. Για προσέξτε να δείτε τώρα τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ. Σταματάει ένα έργο και για να συνεχιστεί ο κατασκευαστικός όμιλος ζητάει για παράδειγμα, δεν ξέρω ακριβώς τα νούμερα, αλλά για να γίνει κατανοητό το παράδειγμα. Ζητάει ένα δις επιχορήγηση επιπρόσθετη. Παραπάνω, λέω τα νούμερα είναι σχετικά. Εσείς τι κάνετε, κάνετε διαπραγματεύσεις μαζί του και το μειώνετε αυτό ας πούμε στο μισό στα 500 εκατομμύρια. Και τι μας λέτε εδώ, αντί να πείτε ότι του δώσαμε παραπάνω 500 εκατομμύρια, κερδίσαμε με βάση τις απαιτήσει 500. Μα η ουσία είναι ότι δώσατε 500 παραπάνω. Όπως ακριβώς έδινε και η νέα δημοκρατία μποναμάδες σε, όλε μποναμά, σε όλες τις κατασκευαστικές εταιρείε. Το, το ίδιο κάνατε κι εσείς. Προβλεπόταν. Ναι, προβλεπόταν. Τι προβλεπόταν. Το... Τι απαιτήσει προέβλεπε η σύμβαση τι απαιτήσει. Ναι. Μα είναι δυνατό. Στο μικρόφωνο μιλάω. Για τον κύριο Υπουργό. Ωραία. Λοιπόν, η, η ουσία είναι η εξή. Ένα έργο που κόστιζε αλφα ποσό είχε απαιτήσει η κατασκευαστική εταιρεία αλφα συν και εσείς δώσατε αλφα συν. Όχι βεβαίω τόσο όσα ζητούσε η κατασκευαστική εταιρεία, αλλά σίγουρα παραπάνω από το προβλεπόμενο, το προπολογισμένο κόστο του συγκεκριμένου έργου. Αυτό κάνατε. Και εσεί και οι προηγούμενοι δίνατε μποναμά στι κατασκευαστικέ εταιρείε και αυτό είναι η ουσία. Και τέλο για να κλείσω. Ναι. Το τρίτο που θέλω να σημειώσω είναι το εξή. Σχετικά με το ζήτημα των διοδίων. Τώρα, από ό,τι ξέρω, σε αυτό το κομμάτι που ήδη λειτουργεί, δηλαδή ένα μήκο περίπου 80 χιλιόμετρων, και μιλάμε για τα γεωταχή αυτοκίνητα, τα επιβατικά. Σήμερα, λέω αν δεν κάνω λάθο, είναι 4,9 τα διόδια που πληρώνουν για αυτά τα χιλιόμετρα. Μόνο να πα. Άρα δηλαδή 5 ευρώ περίπου. Η δική σας κυβέρνηση διατηρεί και τα διόδια και το ύψος των διόδιων. Και για να χρυσώσει το χάπι, και δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο έργο, γενικότερα τα διόδια σε όλους ε, τους οδικούς άξονες, δρομολογεί, όπως λέει η ίδια, τα αναλογικά διόδια, τα οποία είναι και πιο δίκαια. Αυτά τα έργα στην πράξη είναι αναγκαία, όπως σας είπα, για την εξασφάλιση της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου, και ο λαό αποδεικνύεται ότι τα πληρώνει δύο φορέ. Τα πληρώνει 305 εκατομμύρια για να κατασκευαστούν και θα τα ξαναπληρώσω όταν τα χρησιμοποιήσει μέσω των διοδίων. Και από την άλλη μεριά, το περιφερειακό οδικό δίκτυο, αυτό που αφορά τι λαϊκές ανάγκε, καταραίει. Οι τρύπε μένουν έτσι όπω ανοίγονται. Καμιά δεν κλείνει. Έργα προτεραιότητα για εσά μπορεί να είναι οι οδικοί άξονε που συμφέρουν το μεγάλο κεφάλαιο, αλλά δεν είναι έργα όπως είναι για παράδειγμα τα έργα αντισυσμικής προστασίας και της αντιπλημμυρικής θωράκισης. Υπάρχει άλλη λύση. Κατά τη γνώμη του Κομμουνιστικού κόμματο της Ελλάδας βεβαίως και υπάρχει. Λύση σε όφελος του λαού μπορεί να αποτελέσει ο ενιαίος κοινωνικοποιημένος φορέας των κατασκευών που θα συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα μέσα και πόρους που υπάρχουν θα ασχολείται με όλα τα έργα από τη φάση της μελέτης μέχρι και τη φάση της κατασκευής και της λειτουργίας τους. Πρόκειται για έργα τα οποία θα βασίζονται στη συνδυασμένη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, κατασκευή των απαραίτητων έργων με τις κατάλληλε πάντα προτεραιότητες σε σχέση με την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Με στόχο τη γρήγορη, φθηνή μετακίνηση προσώπων και προϊόντων, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ισόρροπη παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον, τη σχεδιασμένη ανάπτυξη για την εξάλληψη της περιφερειακής ανισότητας, τον πλήρη έλεγχο της άμυνας και της ασφάλειας. Για να γίνουν βεβαίω αυτά, προϋπόθεση είναι η κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων, των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας με εργατικό έλεγχο και βεβαίω με αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Άτομο. Για όλου του παραπάνω λόγου, εμεί θα καταψηφίσουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που κυρώνει τη σύμβαση αυτή.